Και τώρα παρακαλούμε τον αγαπητό και γνωστό μας κύριο Διονύσιο Μπατιστάτο, τον ομιλητή της απόψινής μας εκδηλώσεως, να ανέλθει επί του βήματος. Σεβασμιότατε, θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες, εκλεκτά μου αδέλφια, σίγουρα η πιο μεγάλη θεομηνία η οποία απειλεί τον άνθρωπο, την ευτυχία του και τα δημιουργήματά του, είναι ασφαλώς ο σεισμός. Ο σεισμός όπου εκραγεί κατά παραχώρηση Θεού, συντρίβει τα πάντα. Κατακριμνίζει όλα τα δημιουργήματα του ανθρώπου. Επισορεύει σε σωρούς ερειπίων ό,τι κατόρθωσε ο ανθρώπινος μόχθος και η ανθρώπινη εργατικότητα να δημιουργήσει. Συγχρόνως σκοτώνει, δημιουργεί θύματα και επιφέρει την καταστροφή εκεί που προηγουμένως ανθούσε η ευτυχία και η χαρά. Δεν υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερα θεομηνία από τον σεισμό. Εν τούτης, υπάρχει μια άλλη κατάσταση σεισμού, πολύ πιο φοβερή, πολύ πιο τρομακτική, πολύ πιο θρηνητική και σαρωτική από εκείνους τους σεισμούς που καταγράφουν οι σεισμογράφοι των αστεροσκοπίων. Και τους σεισμούς αυτούς μέσα στο χώρο της ιστορίας τους καταγράφει συνήθως το μεγάλο αστεροσκοπείο της ιστορίας. Ένα λοιπόν τέτοιο φοβερό σεισμό, ένα τέτοιο σαρωτικό σεισμό, ένα σεισμό που είχε συγκλονιστικές επιπτώσεις και για το έθνος μας και για την ανθρωπότητα ολόκληρη, είναι ο σεισμός εκείνος που κατέγραψε ο σεισμογράφος της παγκοσμίου ιστορίας στις 2 το μεσημέρι της Τρίτης, της 29ης Μαΐου του 1453. Ο σεισμός αυτός είναι, επαναλαμβάνω, ο συγκλονιστικότερος μέσα στην ιστορία. Ο σεισμός αυτός είναι εκείνος ο οποίος διεμηνήθη σε όλα τα σύμπαντα της οικουμένης με την φοβεράν εκείνην είδηση «Εάλλω η πόλης, πάρθηκε η πόλης». Πράγματι, με την θεομηνία αυτήν, με τον φοβερόν αυτόν σεισμόν, εξαφανίζεται προς στιγμήν ένα από τα πλέον ευγενή γένη, το ελληνικό γένος. Εν συνεχεία καταστρέφεται ο μεγάλος εκείνος κυματοθράφστης προς Ανατολάς, που συγκρατούσε επί αιώνας τα κύματα της βαρβαρότητος και προστάτευε των χώρων της Ευρώπης από τον κατακλυσμό των βαρβάρων της Ασίας. Ο σεισμός αυτός της Αλώσεως είχε ως συνέπεια θυσίας, είχε ως συνέπεια να εξαφανιστεί όλη εκείνη η πολιτιστική δημιουργία η οποία πράγματι είχε ανυψώσει το Βυζάντιον εις περιοπήν πολιτιστικής δυνάμεως. Λέγουν συνήθως οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν ελέγχουν με αντικειμενικότητα τα ιστορικά φαινόμενα ότι το Βυζάντιον υπήρξε ο Μεσαίων. Το Βυζάντιον υπήρξε πράγματι η κατεξοχήν πνευματική αναγέννηση. Και όσοι γνωρίζουν την ιστορία θα πρέπει να ομολογούν και να διακηρύσουν ότι το Βυζάντιον ακριβώς ήταν εκείνο το οποίο εξισφάλισε όλα εκείνα τα πολιτιστικά δραστηριότητα στην ανθρωπότητα. Βεβαίως έχουν δίκιο οι λαοί της Ευρώπης να ομιλούν περί Μεσαίωνος, διότι όταν το Βυζάντιον ευρίσκεται στην μεγάλη του πολιτιστική ακμή, οι λαοί εκείνοι της Ευρώπης, οι οποίοι σήμερα παρουσιάζονται δήθεν ως δημιουργοί του πολιτισμού, ως προοδευτικοί και ως άνθρωποι νεοτεριστέ, οι λαοί εκείνοι την εποχή εκείνη ζούσαν πράγματι βγάζοντας τις ρίζες από τα χωράφια σε μια κατάσταση βαρβαρότητος. Όλος λοιπόν αυτός ο πολιτιστικός πλούτος του Βυζαντίου, όλη εκείνη η πολιτιστική παράδοση ρίπτεται εις ορούς ερειπίων με το μεγάλο εκείνο σεισμό της 29ης Μαΐου του 1453. Χειρόγραφα αμυθή του αξίας, θησαυρή τα πάντα, εγένοντο πράγματι αντικείμενο μιας φοβεράς καταστροφής, ώστε σήμερα να μην υπάρχει δυνατότης να αντικατασταθούν. Όλος εκείνος ο κόσμος, όλο εκείνο το μεγαλείο, όλη εκείνη η υπεροχή κατεποντίστησαν μέσα εις μίαν ημέραν, μέσα εις εκείνην την θάλασσα της βαρβαρότητος. Δεν υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερος σεισμός, δεν υπάρχει φοβερότερος σεισμός μέσα στην παγκόσμια ιστορία από την άλωση της Κωνσταντινούπολης.
Διημάς όμως τους Έλληνας, ο σεισμός αυτός έχει την κατεξοχήν τραγική του πλευρά. Διότι υπήρξε μια φοβερά μάστιξ δια των λαών μας. Υπήρξε μια περίοδος συμφοράς. Υπήρξε μια νύχτα την οποία επέρασε ο λαός μας μέχρι τον όρθρο εκείνο της 25ης Μαρτίου του 1821. Δεν χρειάζεται μεγάλη λυρική φαντασία. Δεν χρειάζεται μεγάλη οπωσδήποτε προσπάθεια για να αποδώσει κανείς την φρίκην της περίοδου εκείνης. Χάρις εις τους στίχους του Διονυσίου του Σολομού, χάρις εις τους στίχους ακριβώς του εθνικού μας ύμνου, μπορεί κανείς να συλλάβει την φρίκην, το δράμα και τα δάκρυα της περίοδου εκείνης. Με δύο μονάχα στίχους, ο Διονύσιος Σολομός μας περιγράφει την δραματικότητα. Όλα τάσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά μέσα σε εκείνη την περίοδο. Αλλά θα είναι πρέπον σε αυτήν την επιμνημόσυνον σύναξη που αναφερόμεθα εις εκείνο το φρικτό γεγονός, εις εκείνο το μεγάλο σεισμό και που τόσο ψυχολογικά μας εισήγαγον η θαυμάσιοι ύμνοι της Αγγελοφθόγκου Χοροδίας, να επικαλεστούμε και τας μαρτυρίας δύο αυτοπτών μαρτύρων να μας πούν πώς είδαν τα γεγονότα εκείνα, πώς τα περιέγραψαν, ώστε να έχουμε μια οπωσδήποτε πληροφορία εκ πρώτης πηγής. Μεταξύ αυτών, εκείνος τον οποίον θα ακούσουμε εις την σύναξή μας αυτήν είναι ποιος άλλος, ένας από τους πρωταγωνιστάς εκείνων οι οποίοι συνετέλεσαν πράγματι στην επιβίωση του έθνους, εκείνος ο οποίος προεφύτευσε αυτή τη δραματική περιπέτεια, εκείνος ο οποίος μας είπε ότι πράγματι τότε ανεμένεται μια μεγάλη συμφορά το γένος μας. Και αυτός ήταν ο μετέπειτα πατριάρχης Γενάδιος Σχολάριος, ο Γεώργιος Σχολάριος. Μας λέγει λοιπόν ο Γεώργιος Σχολάριος τα εξής: «Θυμηθείτε πόσο μεγάλο και πόσο εκλεκτό υπήρξε το γένος μας, γιατί ήταν σοφό, ένδοξο, γενναίο, φρόνιμο, ηρωικό. Υπέταξε ολόκληρη την οικουμένη σε ένα βασίλειο και με τον ενάρετο μάλιστα ζήλο του απερόφησε ολόκληρη γενικά την αρετή, όπως ακριβώς το σφουγγάρι τα νερά. Αλλά τώρα, αλίμονο για τα κακά, χάθηκε το παν. Αφού έπεσε στα χέρια των εχθρών η Κωνσταντινούπολη, που η ανάμνησή της και μόνο μπορεί να μας κάνει να ξεσπάσουμε σε κραυγές πόνου και γοερά κλάματα και να ψυχοραγήσουμε. Πράγματι, όταν κυριεύτηκε η πόλη, βεβηλώθηκαν τα θυσιαστήρια, καταπατήθηκαν τα ιερά σκεύη και αντικείμενα, χύθηκε πολύ αίμα, ατιμάστηκαν μοναχές, βιάστηκαν παρθένες, αποκεφαλίστηκαν βρέφη, φωνεύτηκαν με τα μαχαίρια των ασεβών άρχοντες, ιερείς, άντρες, γυναίκες, άνθρωποι κάθε ηλικίας. Αλίμονο σε μένα τον ταλέπορο και άθλιο. Ποιος είναι ικανός να εξιστορήσει κατά τρόπο δραματικό το μεγάλο αυτό πάθημα και να αναγγείλει στους μεταγενέστερους τη συμφορά? Αλίμονο, πού είναι η βασιλική πομπή και παράταξη? Πού είναι η στρατιωτική παράταξη των ανακτόρων? Πού είναι το τόσο μεγάλο πλήθος των αρχόντων? Πού είναι τα διδακτήρια της σοφίας? Αλίμονο σε μένα το δυστυχισμένο. Πού είναι η πατριαρχική διοίκηση? Πού είναι η ομορφιά της Εκκλησίας του Χριστού? Πού είναι ο τόσο πολυπληθής και τόσο εκλεκτός χορός της αρχιερατικής και μοναχικής τάξεως? Ο Μωάμεθ εξαφάνισε τα πάντα. Και τα κακά δεν υπάρχουν μόνο στη βασιλεύουσα, αλλά και στις μικρότερες πόλεις. Και σε αυτές μάλιστα περισσότερα και πάρα πολύ φοβερά. Και επιλέγει ο Γενάδιος Σχολάριος κάτι που θα αποτελέσει το θεμέλιο των στοχασμών μας στην προσπάθεια της ερευνήσεως των αιτιών του φαινομένου. Και όλα αυτά έγιναν εξαιτίας των αμαρτιών μας. Όταν δεν στρέψω την προσοχή μου σε αυτά, γίνομαι έξαλλος. Η ψυχή μου ταράζεται και το πνεύμα μου παθαίνει ήλιγκο. Αυτά μας περιγράφει ο Γενάδιος Σχολάριος, ο οποίος υπήρξε ο διάδοχος και ο συνοχιστής του ανθενωτικού έργου του
Αγίου Μάρκου του Ευγενικού. Αυτόν έταξε ως διάδοχό του Άγιος Μάρκος Ευγενικός, όταν μετά την μάχη της Φλωρεντίας εναντίον των παπικών είπε ακριβώς ότι για να επιβιώσει το έθνος μας δεν πρέπει να προδώσουμε την πίστη, να αλωτριώσουμε την ψυχή μας. Είναι προτιμότερο να δούμε στην πόλη Σαρίκι Τούρκικο παρά τη Άρα Παπική. Αυτού λοιπόν του Μάρκου του Ευγενικού μαθητής υπήρξε εκείνος ο Ιερεμίας του Γένους, ο οποίος περιέγραψε τα γεγονότα αυτά. Αλλά μία αμυδράν εικόνα της συμφοράς μας δίνει και μετά από 200 χρόνια, περίπου το 1600, ένας άλλος πατριάρχης, ο πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο Νεκτάριος. Αυτός μας λέγει τα εξής για να έχουμε μία σφαιρική αντίληψη της συμφοράς. Και πραγματικά, τέτοια είναι τώρα η κατάσταση στην Ελληνική Ανατολή, γιατί δεν υπάρχει πόλη και τόπος στον οποίο να μην χύνονται θαραλέα τα αίματα των Ορθοδόξων Ελλήνων για χάρη της πίστεως. Και νεαρά παλικάρια ακόμη είδαμε πριν λίγα χρόνια να σκύβουν άφοβα το λαιμό τους κάτω από το μαχαίρι. Βέβαια, δεν έχουμε το καμάρι των αρχαίων μαρτύρων. Αυτό όμως που έχουμε δεν είναι μικρό. Ποια ιδέα έχετε εσείς για αυτούς που υποφέρουν κακουχίες για τον Χριστό και που για χάρη της διακηρύξεως της πίστεως ταλαιπωρούνται καθημερινά και πεινούν και διψούν και δεν έχουν τα αναγκαία ενδύματα και ενδέχονται κτυπήματα και μετακινούνται συνέχεια και βρίζονται και καταδιώκονται και δέχονται βλαστήμιες και θεωρούνται σαν σκουπίδια και ακαθαρσίες μέχρι τη στιγμή αυτή, και αν αποκτούν κάτι με τον ιδρώτα του προσώπου τους, δεν το αποκτούν βέβαια για απόλαυση ή δόξα ή για να ικανοποιούν σαρκικές επιθυμίες, αλλά για να πληρώνουν τους βασιλικούς φόρους, το χαράτσι, που είναι δυσβάστακτη. Πώς κρίνετε εσείς τους ανθρώπους αυτούς? Απευθύνεται ο Νεκτάριος Κωνσταντινουπόλεως στους δυτικούς, οι οποίοι εξακολουθούσαν να μας βλέπουν με φθόνο και με κακία και να μας λένε «Να, πληρώνετε τώρα γιατί δεν δεχτήκατε την υποστήριξή μας». Και συνεχίζει ο διαπρεπής αυτός πατριάρχης: «Αν αυτοί προήρχοντο από τους Λατίνους, θα τους ονομάζετε χωρίς αμφιβολία μάρτυρες. Εμείς τους δικούς μας δεν μπορούμε να τους ονομάσουμε μάρτυρες, αν και είναι. Βεβαίως όμως τους θεωρούμε και αθλητάς και ομολογητάς. Να δεις λοιπόν ποια είναι σήμερα η Ελλάδα και η Ορθόδοξη Ανατολή. Μάλιστα μετά το χωρισμό σας. Είναι ταπεινωμένη από ανθρώπινη άποψη, αλλά όμως δοξασμένη από την άποψη του Θεού, αφού κάνει γιορτές με ολονυκτίες, πανηγυρίζει με αγρυπνίες και εφραίνεται με ψαλμωδίες, πράγμα που προκαλεί έκπληξη και θαυμασμό σε εσάς τους Λατίνους, που γνωρίζετε τα πράγματα και στους ίδιους τους άπιστους. Η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως συγκρατεί και στηρίζει και τους άλλους πατριαρχικούς θρόνους και γίνεται η δόξα και ταυτόχρονα το καμάρι των χριστιανών». Προσέξετε τον επίλογο. «Αν και έπεσε στα χέρια του εχθρού η Κωνσταντινούπολη και υποδουλώθηκε, το έθνος με κανένα τρόπο δεν ξεριζώθηκε». Θα αρκεστούμε σε αυτούς τους δύο μεγάλους πατριάρχες για να έχουμε μια εικόνα της φοβεράς αυτής καταστροφής, την οποία απέδωσε τόσο λακωνικά και παραστατικά, επαναλαμβάνω, ο Διονύσιος ο Σολωμός, όταν τραγούδησε στη λύρα του «Όλα τα άσκαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά». Δεν υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερος σεισμός, δεν υπάρχει μεγαλύτερα συμφορά για το έθνος μας από την 29η Μαΐου του 1453. Και όμως, κάτω από τα μνήματα, κάτω από τους τάφους, κάτω από τη συμφορά, κάτω από τα ερείπια, ξεκίνησε μια ζωή. Η ζωή η οποία δεν είχε χαθεί. Η ζωή η οποία δεν είχε εξαφανιστεί. Και έτσι, μια μέρα, η ζωή αυτή, όπως η άνοιξη προβάλλει από τα βάθη της γης, ξεπρόβαλε ωραία και πανόρια τον όρθρο εκείνο του 1821 και εξισφάλισε και πάλι την ελευθερία εις το αδούλωτο γένος. Πριν όμως δούμε με κάποιο ιδιαίτερο θαυμασμό και συγκίνηση αυτή την εκρανάσταση,
Και για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε σωστά αυτή την εκρανάσταση, διότι μια παρένθεση ανοίγω, οι σημερινοί κουκουσκιάχτες, οι σημερινοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαποτιστεί από την αθεία και τον μαρξισμό, προσπαθούν να δώσουν μια άλλη ερμηνεία στην ιστορία. Τα ανάγουν όλα εις οικονομικά αίτια και προσπαθούν έτσι να ενταφιάσουν κάτω από τον ορθολογισμό τα μεγάλα εκείνα γεγονότα που εμείς δεν μπορούμε και δεν πρέπει να τη ξεχάσουμε. Και γι' αυτό από τις θέσεις αυτής θα εκφράσω το σεβασμό μου ως Έλληνος στον Σεβασμιότατο, διότι ακριβώς μας παρουσίασε αυτήν την ωραία εκδήλωση σαν ένα μνημόσυνο. Θα πω και κάποιο παράπονο όμως. Αυτό ακριβώς το μνημόσυνο, αυτή η μνήμη της Κωνσταντινούπολεως, θα έπρεπε να είναι ένα επίσημο μνημόσυνο του ελληνικού κράτους την 29η Μαΐου του 1453. Θα έπρεπε να είναι η μέρα εθνικού πένθους. Θα έπρεπε να χτυπάνε όλες οι καμπάνες ολοκλήρου της Ελλάδος για τη μεγάλη συμφορά. Αλλά η διπλωματική σκοπιμότης, η κακότης, τα δηλητήρια της Δύσεως τείνουν σιγά σιγά να επισκιάσουν και να ξεχάσουν αυτή τη μνήμη. Πότε? Όταν οι Τούρκοι την ιδία ημερομηνία κάνουν στρατιωτικά σπαρελάσεις στην Κωνσταντινούπολη και γιορτάζουν την νίκη τους και γιορτάζουν την άλωση και την θεωρούν καταπληκτικό γεγονός και επιτυχία και δέχονται τη δυστυχία και τα συγχαρητήρια του Έλληνος πρεσβευτού στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη. Όταν οι Τούρκοι έχουν αναγράψει σε μια μεγάλη επιγραφή έξω από την πύλη του Ρωμανού, όπως την είδα με τα μάτια μου όταν κάποτε είχα πάει με έναν συνάδελφο και με τη σύζυγό μου, είδαμε με τα μάτια μας αυτή την προσβλητική για το έθνος μας επιγραφή. Από εδώ, λέγουν οι Τούρκοι, πέρασε ο ελευθερωτής τουρκικός στρατός για να φέρει τον πολιτισμό στην Ευρώπη. Όταν λοιπόν συμβαίνουν αυτά, είναι προδοσία για το ελληνικό έθνος να μην έχει την 29η Μαΐου ως ημέρα επισήμου εθνικού πένθους. Γι' αυτό επανέρχομαι, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στο Σεβασμιότατο, γιατί στον χώρο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας μας δίνει την ευκαιρία να μην ξεχάσουμε αυτά τα γεγονότα, όπως και σε όσους άλλους, οπωσδήποτε μέσα στον χώρο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τιμούν τη μνήμη αυτή. Αλλά σε επανέλθομαι. Ποια ήταν τα αίτια της θλιβεράς αυτής καταστροφής? Το είπε ο Γενάδιος, οι αμαρτίες μας. Σε δύο κατηγορίες θα πρέπει να διαιρέσουμε αυτά σας αμαρτίας που υπενήσεται ο Γενάδιος Σχολάριος. Η μία είναι πραγματικά η διαφθορά. Είχε υποπέσει και το Βυζάντιο στον πειρασμό του καταναλωτικού πολιτισμού. Το Βυζάντιο είχε ξεκινήσει σαν ένα ασκητικό κράτος. Ας θυμηθούμε αυτοκράτορας περιοπής και αυτοκρατήρας που κατά την επίσημη στιγμή της ασκήσεως των καθηκόντων τους ενεφανίζονται με την πορφύρα, με το σκύπτρο και ήσαν επιβλητικοί και στους βαρβάρους και στους ξένους επισκέπτας. Όταν όμως ήρθε το βράδυ, έβγαζαν την πορφύρα, έβαζαν το τρίχινον ένδυμα του μοναχού και εισχολούνται με προσευχάς ολονικτίους και με δεήσεις. Πράγματι, πολλοί ήσαν οι αυτοκράτορες εκείνοι οι ασκητέ. Αναφέρω έναν τυχαίο, τον Νικηφόρο, ο οποίος πράγματι ως φίλος μάλιστα και του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, κατά την εκστρατεία του στην Κρήτη και μετέπειτα ως αυτοκράτορ, ζούσε σαν ένας ταπεινός μοναχός. Αυτό όμως το πνεύμα το ασκητικό, αυτό το πνεύμα της αυστηράς ηθικής, άρχισε σιγά σιγά κατά τους χρόνους των παλαιολόγων να εξαφανίζεται. Άρχισε να πέφτει η ηθική στάθμη. Άρχισε να πέφτει η ηθική συνείδησης και επαγρύπνησης. Ήρθαν από τη Δύση οι διάφορες εκείνες πριγκιπέσες, οι γυναίκες που έστειλε η Φραγκιά ως άλλες δαλιδά για να εχμαλωτήσει το ελεύθερο φρόνημα των αυτοκρατόρων εκείνων. Εκείνες λοιπόν οι γυναίκες οι Φραγκέζες είχαν πραγματικά υποδουλώσει τους αυτοκράτορας. Τους είχαν κάνει ως αυτοκρατόρισες αυτές να μην έχουν ούτε πίστη ούτε φρόνημα. Εκ παραλλήλου, μετά από αυτά τα παράνομα συνοικέσια με τα οποία εκάμφθη το ασκητικό φρόνημα των Βυζαντινών, έχουμε και μια άλλη εκδήλωση διαφθοράς. Η φιλαρχία και η αρχομανία είχε οδηγήσει τους Βυζαντινούς σε φοβερά εγκλήματα. Φτάναν στο σημείο να στραβώνουν συγγενείς, να βγάλουν τα μάτια των παιδιών τους, να σκοτώνουν αδέλφια προκειμένου να ανέλθουν στον θρόνο.
Εκ παραλλήλου και οι μεγάλες εταιρείες της Δύσεως, οι περίφημοι Καταλανοί και τα άλλα εκείνα συγκροτήματα της Βενετίας είχαν έρθει και είχαν καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος του Γαλατά, όσοι έχετε πάει προς την Κωνσταντινούπολη, εις τρόπον ώστε να έχουν εξασφαλίσει προπύργια εκεί οι Δυτικοί κατά την δύσκολη στιγμή. Η πρώτη λοιπόν κατηγορία των αμαρτιών του Βυζαντίου ήταν η διαφθορά, η εσχρότης. Το πνεύμα του καταναλωτικού πολιτισμού, το οποίο οδήγησε σε μεγάλη πτωχία. Είναι τραγικό αυτό που μας λέγει ο Φραντζής, ότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έκανε έκκληση στους πλουσίους να του δώσουν χρήματα να ετοιμάσει την άμυνα. Και αυτοί είχαν στείλει τα χρήματά τους στη Δύση, γιατί ακριβώς προέβλεπαν τη μεγάλη συμφορά και τους ενδιέφερε μονάχα ο εαυτούλης τους και ο καλοζωισμός τους. Η άλλη κατηγορία των αμαρτιών είναι η προδοσία της πίστεως. Είχε ξεχάσει ο Ελληνισμός ότι το 1261 ανέκτησε την Κωνσταντινούπολη χάρη στην βοήθεια της Παναγίας της Οδηγητρίας, χάρη στην βοήθεια του Θεού. Και ο επιπόλαιος εκείνος αυτοκράτορ, ο Ιωάννης ο Παλαιολόγος ο 8ος, είχε σχηματίσει την εσφαλμένη αντίληψη ότι θα μπορούσε να ανακόψει την πορεία των Τούρκων εάν συνεβιβάζεται με τον Πάπα. Εάν ο Πάπας εδέχεται να του στείλει στρατιωτική βοήθεια. Είχε λησμονήσει ο Ιωάννης ο Παλαιολόγος ότι το όνειρο των Φράγκων ήταν η εξαφάνιση του Βυζαντίου. Όπως δεν λέγει ο μεγάλος ακαδημαϊκός ο Κάρολος Ντιλ στο περίφημο εκείνο βιβλίο του «Βυζαντινές μορφές», το όνειρο με το οποίο ετρέφεται η Δύσης ή το ακριβώς ο εξαφανισμός του Βυζαντίου. Δεν επρόκειτο λοιπόν καμία βοήθεια να έχουμε από τη Δύση. Και επιπλέον, για όσους μελετούν την ιστορία, τα χρόνια εκείνα τα κρίσιμα μεταξύ του 1300 και του 1400 και ο παπισμός ήταν διεσπασμένος. Άλλη η έδρα εις την Αβινιόν και άλλη η έδρα εις το Βατικανόν. Υπήρχαν δύο πάπες αντιμαχόμενοι. Πώς λοιπόν αυτός ο αντιμαχόμενος παπισμός μπορούσε να βοηθήσει στρατιωτικά το Βυζάντιο που κινδύνευε? Ήταν λοιπόν εσφαλμένη, τελείως εσφαλμένη η τακτική και η νοοτροπία του Ιωάννου του Παλαιολόγου. Και αυτό δεν το λέγω εγώ αυτή τη στιγμή. Το υπογραμμίζει ο μεγάλος μας εθνικός ιστορικός, ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, ο οποίος λέγει χαρακτηριστικά: «Η τακτική την οποία έταμε ο Ιωάννης ο Παλαιολόγος οδήγησε στο νεκροταφείο και στην καταστροφή των Ελληνισμών». Γιατί? Γιατί έπρεπε να στηριχθεί στις δικές του δυνάμεις, να αξιοποιήσει την άμυνα της Κωνσταντινούπολης και να αντιμετωπίσει θαραλέα τον επερχόμενο κίνδυνο. Αντί αυτού, επεζήτησε τον δρόμο της υποταγής. Εδώ ακριβώς έχουμε ένα σημείο που πρέπει να το ξέρουμε και πρέπει να ζυγίζουμε τα γεγονότα. Μέσα στην Κωνσταντινούπολη είχαν διαμορφωθεί δύο τάσεις. Είχαν χωριστεί οι Βυζαντινοί σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα υπεστήριζε και λέγει: «Για να σωθούμε από το γιαταγάνι του Τούρκου, πρέπει να μας βοηθήσουν οι Φράγκοι». Αλλά ο Πάπας έλεγε από τη Δύση: «Για να σας στείλω μερικές γαλέρες με μερικούς άνδρες, θα πρέπει να έρθετε να μου προσκυνήσετε την παντόφλα. Θα πρέπει να ομολογήσετε ότι η πίστη του Πάπα είναι η σωστή. Θα πρέπει να υπογράψετε την Ατιμωτική Ένωση», που ήταν ένας πληστηριασμός για τη Δύση. Αυτή την τάση την εξεπροσώπη ο Βυσσαρίων, ο μετέπειτα επίσκοπος Νικαίας και μετέπειτα καρδινάλιος. «Δεν αρνούμεθα ίσως τον πατριωτισμό του», έλεγε. «Προκειμένου να χαθεί το κράτος μας, η πατρίδα μας, ας κάνουμε μια συνθήκη. Ας κολακεύσουμε τον Πάπα. Ας τον εξαπατήσουμε να μας στείλει στρατό. Και μετά τα ρυθμίζουμε». Αλλά είχε άδικο. Απέναντι αυτού ορθώθη το παράστημα του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού. Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ο οποίος είναι κατά κάποιο τρόπο πνευματικός διάδοχος των στουδητών και όλων αυτών των μεγάλων πατέρων, του Γρηγορίου, του Παλαμά κτλ., έλεγε: «Οπωσδήποτε το κράτος θα εξαφανιστεί. Θα πάει κατά διαβόλου. Δεν μπορούν αυτές οι αμαρτίες των Παλαιολόγων, δεν μπορούν αυτές οι αμαρτίες των Βυζαντινών να μείνουν ατιμώρητες. Το κράτος θα χαθεί. Αλλά να μην χαθεί η ψυχή, να μην χαθεί το πνεύμα. Εάν λοιπόν θέλουμε να μην χαθεί το πνεύμα, να μην χαθεί η ψυχή, για να μπορούμε κάποτε να επαναστατήσουμε, τότε θα πρέπει να μην δεχθούμε την υποταγή στον Πάπα, να μην δεχθούμε την ένωση». Και διεκήρυξε εκείνο το γνωστό: «Καλύτερα σαρίκι τούρκικο να δούμε στην πόλη, παρά τιάρα παπική». Και δεν είχε άδικο. Τα γεγονότα τον εδικαίωσαν. Πρώτον,
Ο ίδιος ο Βυσσαρίων, όταν πια έπεσε η Κωνσταντινούπολη, έφυγε από την Κωνσταντινούπολη και πήγε και εγκατεστάθη στη Δύση. Εισπάστη αναφανδόν τον παπισμό, επρόδωσε την πίστη και από επίσκοπος έγινε καρδινάλιος. Και δεν ελκέστησε αυτή την προδοσία, αλλά έγραψε γράμμα στα παιδιά του Θωμά Παλαιολόγου, δηλαδή του αδελφού του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, που είχε αναλάβει την κηδεμονία τους, και τους έλεγε: «Να κοιτάξετε τώρα να φραγκέψετε, να ξεχάσετε τα ελληνικά, να μιλάτε φράγκικα, να ντύνεστε φράγκικα, να έχετε αρχηγό και πατέρα σας τον Πάπα, γιατί πια το Βυζάντιο έδισε». Ένα γεγονός αυτό. Το δεύτερο γεγονός, η Επανάσταση που εξεράγει, εξεράγει σε μέρη που είχαν επικρατήσει οι Φραγκολεβαντίνοι ή σε μέρη που είχαν επικρατήσει οι Ορθόδοξοι. Από πού ευλογήθη η σημαία της Επαναστάσεως? Μέσα στο μοναστήρι, σε ελληνικό μοναστήρι, σε Ορθόδοξο μοναστήρι, στην Αγία Λαύρα. Εκεί λοιπόν, στο κέντρο της Ορθοδοξίας, άρχισε να ανατέλει ο όρθρος της ελευθερίας του γένους. Τα δύο λοιπόν αυτά γεγονότα, αφενός μεν η συμπεριφορά του καρδιναλίου του Βυσσαρίωνος προς τον Θωμά Παλαιολόγο και αφετέρου η έκρηξη της Επαναστάσεως μέσα από την Αγία Λαύρα και ο εξαγιασμός της, μαρτυρούν πόσο δίκιο είχε ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός όταν υπεστήριζε και όταν έλεγε ότι αν θέλουμε να ελευθερωθούμε πρέπει να κρατήσουμε την πίστη μας. Έτσι λοιπόν έχει δίκιο ο Γενάδιος Σχολάριος όταν λέγει ότι η αιτία, η μεγάλη αιτία της συμφοράς μας ήταν ακριβώς οι αμαρτίες μας. Αφενός μεν η διαφθορά και αφετέρου η προδοσία της πίστεως εις τους Φράγκους. Γεννάται όμως το ερώτημα. Μετά από αυτήν την πολυστέναχτη συμφορά, μετά από αυτά τα ερείπια, πώς κατόρθωσε το έθνος να επαναστατήσει, να ξαναζήσει? Πώς κατορθώσαμε να αποκτήσουμε και πάλι την ελευθέρα πατρίδα? Ή μάλλον το ερώτημα θα είναι ειλικρινέστερο αν τοποθετηθεί ως εξής. Τι συνετέλεσε ώστε να μην σβήσει η εθνική ψυχή? Η απάντηση είναι με κεφαλαία γράμματα: η Ορθόδοξος Εκκλησία. Η Ορθόδοξος Εκκλησία εστάθη η ζωογόνος εκείνη η αιτία που μας διεφύλαξε από τον ιστορικό θάνατο. Εάν έλειπε η Ορθοδοξία θα είχαμε σβήσει. Εάν έλειπε η Ορθόδοξος Εκκλησία θα είχαμε πραγματικά χαθεί. Είδατε τι παρετήρησε ο Νεκτάριος ο Ιεροσολύμων? Παρά τα συνθήκα της σκλαβιάς, είναι πράγματι καταπληκτικό και ωραίο να βλέπεις τους Έλληνας να κάνουν την ακολουθία τους, να κάνουν τα πανηγύρια τους μέσα στα εξοκλήσια. Και τα περισσότερα εξοκλήσια στην Κρήτη, στη Μακεδονία, παντού έγιναν τότε στο διάστημα της σκλαβιάς, μέσα στα οποία προσήρχονται οι σκλάβοι και υμνολόγουν τον Θεό. Και κάτι άλλο ακόμα που οφείλεται στην ικανότητα της Εκκλησίας. Ποιος μας διεφύλαξε την μεγάλη ιδέα, η μεγάλη ιδέα, η οποία κάποτε από τους μοντέρνους κατεδιώχθη, η μεγάλη ιδέα την οποία τόσο ωραία μας είπε εδώ η χοροδία με τα ευζωνάκια? Τι ήταν η μεγάλη ιδέα? Ότι οπωσδήποτε θα ξανακάνουμε ελευθέρα πατρίδα, ότι οπωσδήποτε ο ελληνισμός δεν έσβησε. Αυτή όμως η μεγάλη ιδέα, ότι δεν πέθανε το έθνος, είναι συνέπεια δύο στοιχείων. Συνετάφτησε το έθνος στην ιστορική του συνείδηση με την Ορθοδοξία. Ορθοδοξία και έθνος έγιναν ένα. Γι' αυτό εργάστησαν οι προηγούμενοι. Από τα χρόνια ακόμα του Ηρακλείου του Μεγάλου είχε διαμορφωθεί αυτός ο σύνδεσμος, ώστε Ελλάς και Ορθοδοξία να σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, όταν οριοθετούσε την Ορθοδοξία έναντι των Δυτικών, ακριβώς διέγραφε τα σύνορα του έθνους. Όταν ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός έλεγε ακριβώς ότι η ψυχή πρέπει να διαφυλαχθεί, συνετάφτιζε την εθνική ιδέα με την Ορθοδοξία. Είχε λοιπόν προεργαστεί η Εκκλησία για να μας εξασφαλίσει τα ιδανικά της Επαναστάσεως, ώστε να ψάλει η λύρα του Επαναστάτου, του Ρίγα του Φεραίου και του Κολοκοτρώνη, για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Για αυτά τα δύο πολεμούμε. Αν λοιπόν έλειπε η Εκκλησία, δεν θα είχαμε αυτή την δυνατότητα της μεγάλης ιδέας που στάθηκε το κυριότερο κίνητρο και αυτά τα ωραία ερεθίσματα της Επαναστάσεως. Μετά, η Εκκλησία παρουσίασε την περίοδο αυτή, όπως και είτο, σαν περίοδο αγνισμού. Αμαρτήσατε, είπε στους Έλληνας. Πρέπει λοιπόν να εξηλωθείτε. Κατά συνέπεια ζητήσατε διαμετανοίας την εξηλαίωση του Θεού. Έτσι το διάστημα της δουλείας ή το διάστημα αγνισμού και μετανοίας.
αυτή η μετάνοια πραγματικά εφήλκησε το έλεος του Θεού. Είδε πλέον ο Θεός την τυραννία του λαού αυτού. Είδε ο Θεός πραγματικά ότι μετενόησε το γένος και ότι μέσα στη μετάνοιά του ζητούσε τη βοήθεια του Θεού. Δεν μπορούσε λοιπόν ο Θεός να αρνηθεί την βοήθειά του σε αυτούς τους μετανιωμένους ανθρώπους, σε αυτούς τους ανθρώπους που ζητούσαν και πάλι την αγάπη και το έλεος του Θεού. Η Εκκλησία εν συνεχεία, με το λειτουργικό της βίο, συνετέλεσε στην διάσωση της ελληνικής γλώσσης. Όταν είχαν κλείσει τα σχολεία, πού μάθαιναν οι σκλάβοι τα ελληνικά? Μέσα στην Εκκλησία. Πήγαιναν και άκουγαν τη λειτουργία στην ελληνική γλώσσα, του Κυρίου Δεϊθόμεν, Κύριε Ελέησον, και έτσι δεν ξέχασαν τα ελληνικά. Όταν ήταν η περίοδος του ακαθίστου ύμνου και των χαιρετισμών και πήγαιναν οι σκλάβοι στα εξοκλήσια και άκουγαν τον ακάθιστο ύμνο, ότι υπερμάχος στρατηγόταν νικητήρια ή το άγγελος πρωτοστάτης, σε ποια γλώσσα τα άκουγαν? Στην ελληνική γλώσσα. Και έτσι εμάθαιναν τα ελληνικά. Αλλά και όταν αργότερα δειλά-δειλά κάνουν την εμφάνισή τους και τα πρώτα εκείνα κρυφά σχολιά, ποιος ήταν εκείνος που τα τροφοδοτούσε? Σίγουρα η Εκκλησία. Ο καλόγυρος, με την υπομονή του, με την εγκαρτέρησή του, με την ελπίδα του, μάθαινε ακριβώς τα σκλαβόπουλα την ιστορία και τα γράμματα. Το μοναστήρι πράγματι προσέφερε τον εαυτό του σαν αίθουσα του πρώτου σχολείου. Εδώ κοντά στην Αθήνα, στην Κεσαριανή, είναι ένα μοναστήρι που το είχε κάνει μια καλόγρια, η κυρά των Αθηνών, η Αγία Φιλοθέη. Εκεί λοιπόν υπήρξε ένα από τα κρυφά σχολιά και η Αγία Φιλοθέη Αθηναία κατά το 1500 περίπου είχε κάνει και συσίτιο να συτίζονται περίπου 600 σκλαβόπουλα που ξεκινούσαν τέτοια ώρα από εδώ, από την περιοχή, για να έχει επικρατήσει το σκοτάδι και ανηφόριζαν προς τον ημιτό τραγουδώντας εκείνο το τραγουδάκι. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα σπουδάγματα του Θεού τα πράγματα. Πήγαινε λοιπόν εκεί στην Κεσαριανή από πάνω, άκουγαν το δάσκαλο και μετά το πρωί η καλόγρια, η φιλοθέη ή η αντικαταστάτριά της τους έδινε εκείνα τα ωραία συσίτια και έφευγαν και χορτασμένα τα πεινασμένα παιδιά. Όσοι θέλετε να πάρετε και τα παιδιά σας μια φορά να πάτε στο μοναστήρι της Πεντέλης, εκεί κάτω στα υπόγεια είναι μια αναπαράσταση του κρυφού σχολείου που μας δείχνει ότι το κρυφό σχολείο δεν είναι μύθος όπως λένε μερικοί οι οποίοι αγνοούν την ιστορία, αλλά είναι πραγματικότης. Πέραν όμως από τα κρυφά σχολιά, η Εκκλησία συνέστησε και τις μεγάλες σχολές του γένους. Την Αθωνιάδα, την Πατμιάδα, όλες εκείνες τις μεγάλες σχολές στις οποίες σε δίδαξαν γίγαντες, όπως άνθρωποι του ύψους του Ηλία Μινιάτη, του Θεοτόκη και όλων εκείνων των μεγάλων ανδρών του γένους. Όλα αυτά είχαν φιλοξενηθεί σε ένα μοναστήρι και κάτω από συνθήκες τραγικές, κάτω από συνθήκες δύσκολες, κάτω από συνθήκες φοβερές, κάτω από πείνα και δυστυχία. Καλόγυροι εκείνοι, τους οποίους τόσο τους περιφρονούμε σήμερα, εμείς τάχα οι μοντέρνοι, εκείνοι οι καλόγυροι στάθηκαν πράγματι οι φρουροί του ελληνισμού και εκείνοι συνετέλεσαν στην επιβίωση. Αναφέρομαι σε δύο καλογύρους, στην καλόγρια τη Φιλοθέη και στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, ο οποίος ξεκινώντας από τη Μονή Φιλοθέου διέτρεξε όλο το έθνος και συνέστησε να ιδρύουν σχολεία και έφτασε μάλιστα στην Κοριτσά να συγκινήσει εκείνες τις υπηρώτησες και να τους πει ότι αν θέλετε τη σωτηρία της ψυχής σας θα δώσετε τα δαχτυλίδια σας και τα περιδέρεά σας να κάνουμε σχολεία, και έκανε 200 σχολεία. Και είναι δυστύχημα ότι αυτή τη στιγμή αυτό το μέρος που διακήρυξε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός την ανάγκη των σχολείων βρίσκεται υπόδουλο κάτω από το πιο άθεο καθεστώς των Αλβανών και στερείται εκείνων των αγαθών τα οποία εξισφάλισε στην περιοχή της Πρεμετής τότε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Εκτός όμως από αυτόν θα σας αναφέρω και άλλον ακόμη έναν άγνωστον, τον οποίον μας παρουσίασε τώρα προσφάτως ο εξαιρετικός εκείνος επιθεωρητής, ο κύριος Παναγιώτης Βλάχος, ο Ευγένιος Γιαννούλης Ετωλός, άλλος Ετωλός. Αυτός γύρω από το 1500 και αυτός είχε ως κέντρον ένα μοναστηράκι εκεί στα Άγραφα. Και μην νομίσετε ότι το μοναστηράκι εκείνο είχε τις ανέσεις της καλοφαγίας, είχε τις ανέσεις όλης εκείνης της ευδαιμονίας που επιζητούμε. Λέει λοιπόν, μας περιγράφει κατά το 1661 από τα Βρανιανά των Αγράφων ο Ευγένιος Γιαννούλης Ιερομόναχος τα εξής.
εκατοικήσαμε τώρα σε κάποιο χωριό των Αγράφων, λεγόμενο Μεγάλα Βρανιανά, λεγόμενο μόνο στα λόγια, ούτε μπορεί να συγκριθεί με κανένα μικρότερο χωριό. Σας το αποδίδω. Ήμεθα ασκητέ μαζί με λίγους αδελφούς. Προσπαθούσαμε να μελετούμε προπαντός τον εαυτό μας και έτσι να κάνουμε το μάθημα περιεκτικό σε πολλούς. Κατοικούσαμε όχι στο χωριό, αλλά σε ένα μοναστηράκι του χωριού που σας ανέφερα και το οποίο το όνομα του μοναστηριού ήταν το όνομα της Αγίας Παρασκευής. Γείτονές μας δεν υπήρχαν άνθρωποι, αλλά τη νύχτα ψάλανε μαζί μας οι λύκοι, τα τσακάλια, οι αλεπούδες και όλο εκείνο το πλήθος των ορναίων, οι γήπες, τα γεράκια και όλα αυτά. Βλέπαμε τον ουρανό, όχι πάρα πολύ, αλλά όσο μονάχα στο διάστημα ενός σαλονιού. Και τότε μονάχα όταν το πρωί κατά τις 9 ή τις 10 μπορούσαμε να τον δούμε. Τις άλλες μέρες σκεπάζεται, γιατί το μοναστήρι ήταν σε μια χαράδρα. Και δεν τρώγαμε στάρι και σταφύλι που οπωσδήποτε γλυκαίνουν το γεύμα των ανθρώπων. Αυτό το βλέπαμε κάτι σαν μυθικό όνειρο. Τρώγαμε κάθε μέρα αγριολάχανα και όλη μας η ζωή περνούσε με τα αγριολάχανα. Έτσι δεν θα διστάζαμε να λέμε ότι ο βίος μας είναι το πανγράβιος. Ζούσαμε δηλαδή όλη την ημέρα και όλη τη ζωή μας με λάχανα. Με αγριολάχανα τα οποία τα μαζεύαμε από τις γύρω περιοχές. Αυτό λοιπόν ο Ευγένιος Γιαννούλης Ετωλός ή το ένας εκ των μεγαλύτερων εθνικών ανδρών οι οποίοι συνετέλεσαν στο να μην μείνει στο σκοτάδι το γένος. Σε αυτούς λοιπόν, στην Εκκλησία οφείλουμε την επιβίωση του έθνους. Και όταν ήρθε η ώρα του Θεού, η Εκκλησία ήταν εκείνη που όπλησε με σθένος το γένος για να μπορέσει και πάλι να αποκτήσει ελεύθερη πατρίδα. Λένε και είναι γνωστό το κατόρθωμα του Κωνσταντίνου Κανάρη. Πήγε μέσα στο μάτι του εχθρού, μέσα στο στόμα του εχθρού, εκεί στο τζεσμέ της Χίου και πυροδότησε την φρεγάτα την Τούρκικη και την έκανε πυροτέχνημα. Όταν λοιπόν μετά από χρόνια τον συνήθισε κάποιος Γάλλος ναύαρχος και του είπε «Καπετάν Κωνσταντή, πώς έκανες αυτή την αποκοτιά?» Μας διηγείται ο ίδιος και μας λέει «Είπα στον εαυτό μου, καπετάν Κωνσταντή πρέπει να πεθάνεις». Όταν έφευγα λοιπόν από τα ψαρά, κοινώνησα στην εκκλησία, χαιρέτησα τη Μαρία, τη γυναίκα μου και είπα στον εαυτό μου «Δεν πρόκειται να ξαναδείς τα ψαρά, η πατρίδα σε καλεί να πεθάνεις». Όταν λοιπόν οι άνθρωποι φτάνουν σε ένα τέτοιο σημείο να μην φοβούνται το θάνατο, πώς να μην γίνουν ήρωες, αλλά ποιος τους έκανε ήρωας? Ήρωας τους έκανε μονάχα η πίστη του Χριστού, τους έκανε η Ορθοδοξία. Μια λέξη, θα μου επιτρέψετε μια παρένθεση, την οποία δυστυχώς σήμερα έχει εκπορνεύσει ο σημερινός πολιτισμός. Προχθές, προτριών τεσσάρων ημερών, σταθήκαμε θεατές και μάρτυρες μιας εξαλωσύνης εξαιτίας μιας αθλητικής νίκης. Όλοι είμεθα φίλαθλοι, όλοι χαιρόμεθα για την νίκη των ελληνικών ομάδων, αλλά όχι προς Θεού, να ονομάζουμε εθνικούς ήρωας τα παιδιά εκείνα τους αθλητάς, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει ενίκησαν σε ένα μάτς. Εθνικοί ήρωες είναι εκείνοι οι οποίοι έχασαν το αίμα τους για τη θρησκεία και την πατρίδα. Λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, η Εκκλησία συνετέλεσε σε αυτό το μεγάλο θαύμα, ώστε κάτω από τα ερείπια, κάτω από τη συμφορά, κάτω από το θάνατο, να ξεσηκωθεί το έθνος και να επαναστατήσει. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή θα πρέπει όχι μονάχα να ευχηθούμε αιωνία η μνήμη για εκείνους τους μακαρίους, πραγματικά υπερασπιστάς της αλώσεως, αλλά να σταθμίσουμε και τα ευθύνες μας. Και οι ευθύνες είναι μεγάλες. Ζούμε σε δύσκολα χρόνια, σε τραγικά χρόνια. Είμεθα ελεύθεροι. Φοβούμε όμως ότι κάνουμε κατάχρηση της ελευθερίας μας. Φοβούμε ότι δεν αξιοποιούμε την ελευθερία μας. Φοβούμε ότι θεωρήσαμε ως ελευθερία τη δυνατότητα να λέμε βλακείας, να λέμε ύβρις. Φοβούμε ότι φτάσαμε στο σημείο να θεωρήσουμε την Εκκλησία περιττόν βάρος δια το έθνος. Φοβούμε ότι υπάρχουν Έλληνες που ενώ μιλούν ελληνικά είναι κατά το φρόνημα και την συνείδηση βρικόλακες και κολασμένοι και οι οποίοι ζητούν να ξεκρεμάσουν το Χριστό και να βάλουν το Μάρξ, να ξεκρεμάσουν το Σταυρό και να βάλουν το Σφυροδρέπανο. Και λένε συνεχώς οι άνθρωποι αυτοί, δεν μας χρειάζεται η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι μόνο για τους παπάδες και τα πανηγύρια. Και η ιστορία φωνάζει από τα βάθη της ότι χωρίς
κρατική εξουσία έζησε η Ελλάδα στα χρόνια της Τραβιάς. Χωρίς εκκλησία όμως αμφιβάλλω αν θα ζήσει. Σήμερα λοιπόν στα δύσκολα χρόνια ποιο είναι το χρέος μας όταν τιμάμε ακριβώς αυτές τις μνήμες του έθνους. Το καθήκον μας το υποδεικνύει ένας υπέροχος διδάσκαλος του γένους. Ο μεγάλος Κωνσταντίνος ο οικονόμος, ο εξοικονόμων. Αυτός λοιπόν ο υπέροχος άνθρωπος, σαν προφήτης σχεδόν, μας λέγει τα εξής στον περίφημο προτρεπτικό του. Τι ήταν ο προτρεπτικός? Ο προτρεπτικός ήταν μια διακήρυξη σε επαναστατική, ένα μανιφέστο, το οποίο απίφθινε προς τους Έλληνες εκείνους που επανεστάτησαν το 1821. Λέγει λοιπόν μεταξύ άλλων και τα εξής. «Ο πιστή της Εκκλησίας Ιη, εις την κυβωτών της πίστεως διεσώθητε μεν από το σού των κλειδώνων και του τελευταίου της μωαμεθανικής ασεβίας κατακλυσμού. Διεσώσατε δε και την πατρόαν σας γλώσσαν και τους νόμους και τα έθιμα και τα ήθη τα χριστιανικά. Πολλά επάθετε υπέρ της πίστεως ο γένος ευσεβές. Σας ετυράνησαν οι άπιστοι, σας επανέβησαν οι αιρετικοί, σας επεβούλευσαν οι Απόστολοι των, σας επηρέασεν όλος ο πονηρός κόσμος, αλλά σεις εμείνατε σταθεροί εις των λίθων των ακρογωνιαίων, ώστι σας διατήρησε ηνωμένους εις έθνος εν, ομόφρον και ομόφωνον, δοξάζοντες τον Θεόν εν ενή στόματι και μια καρδία. Ουδε μία αίρεσης, ουδέν σχίσμα, ουδε μία των έξω της Ελλάδος περιπλανωμένων πολλών και σκοτεινών εταιριών του Σατανά, δεν εμόλυνε την αμίαν των καθολικήν εκκλησίαν των Γρεκών, διόρις της βαρίας αυτών τυραννίας μέχρι της σήμερον». Προσέχετε, εδώ αρχίζουν τα προφητικά του λόγια, προσέχετε και τώρα, μη χάσετε της πατροπαραδότου πίστεως των θησαυρών. Σίγουρα από τα μέρη του παραδείσου θα θλίβετε. Θερμή και ζέουσα και αδίστακτος πίστης προς τον Θεόν είναι η μεγάλη και αδιάρρηκτος σας πίστη, προς την οποία συντρίβονται και επίπτουση προσβάλλοντα τα φλογερά τοξεύματα και βέλη των λεγεώνων του Άδου. Πάντες αδελφοί, και οι σοφίτας προτροπάς, και οι βουλευτέτας βουλάς, και οι στρατιωτικήτας δυνάμεις σας, εχμαλωτίζεται διαπαντώσεις στην υπακοήν του Χριστού. Αποτροπιαζόμενοι και φεύγοντες ως μυαρότα των όλεθρων, πάσαν και μικράν περί τα θεία καινοτομίαν. Και σαν να ήξερε τους σημερινούς μας πολιτικούς προσθέτει. Και πάντα βέβυλο νεωτερισμών των λεγόμενων φωτισμένων πνευμάτων, τους σκότους του αιώνος τούτου να τους αποφεύγετε. Αν κατά δυστυχία εμφανιστώσει έμπροσέ σας τη ούτη την έσ ψυχρή και βλάσιμη περί την ευσέβειαν και εκκλησίαν, είτε ξένοι είτε ομόφιλοι, να τους αποφεύγετε σαν τους μεγαλυτέρους εχθρούς. Αυτοί δεν είναι γεννήματα της Ελλάδος. Είναι κύματα άγρια της αλμυράς θαλάσσης και προχωρεί. Λοιπόν, αγαπητά μου αδέλφια, ζούμε σε κρίσιμα χρόνια. Περνάμε μια καμπή στην ιστορία. Βέβαια, έχουμε μια άλλη διάσταση του πολιτισμού. Σήμερα ενδιαφέρονται οι γονείς να εξασκήσουν τα παιδιά τους σε μια τέχνη. Τα εκπαιδεύουν σε ορισμένα σχολά. Έχουμε χάσει όμως την παιδεία. Σχολείο όμως χωρίς παιδεία, είτε πανεπιστήμιο είναι είτε νηπιαγωγείο, δεν μπορεί να μορφώσει Έλληνας πολίτας. Το κέντρο δε της παιδείας είναι η Ορθοδοξία. Στα σημερινά χρόνια φοβούμε ότι μήπως τριγνήσουμε μία άλλη άλωση. Για σκεφτείτε, χωρίς να είμαι θα προφείτε, τη Μικρά Ασία, όσοι είσαστε από εκεί. Ήταν γεμάτη η Μικρά Ασία από εκκλησίες. Σήμερα όμως δεν υπάρχει ούτε μία εκκλησία. Και τούτο γιατί, όχι γιατί οι Τούρκοι ήσαν ικανοί, όχι γιατί οι Τούρκοι ήσαν πράγματι νικητές, αλλά γιατί ίσως φταίει και η δική μας ασέβεια. Περνάμε λοιπόν πολύ δύσκολα χρόνια και σε αυτή τη δύσκολη καμπή της ιστορίας καλούνται να προσφέρουν υπηρεσίας όλοι, και άνδρες και γυναίκες. Όταν πιάσει φωτιά το σπίτι μας, δεν θα περιοριστούμε σε ένα τηλεφώνημα στην πυροσβεστική υπηρεσία και δεν θα ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας αν καεί το σπίτι μας με τη σκέψη «Εμείς τηλεφωνήσαμε στην πυροσβεστική υπηρεσία και δεν μας έστειλε όχημα να κατασβέσει την πυρκαγιά». Αλλά τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε μπουγέλα, θα πάρουμε κουβάδες, θα πάρουμε βρύσες να σβήσουμε την πυρκαγιά.
Την πυρκαγιά λοιπόν που έχει ανάψει σήμερα της αθείας και της πλάνης, θα πρέπει να τη σβήσουμε με το νερό της πίστεώς μας και της ευσεβίας. Και σε αυτό την πρώτη ευθύνη την έχει το μοναστήρι. Γι' αυτό πρέπει να το περιβάλλουμε με εμπιστοσύνη. Απόψε είναι μια εκδήλωση η οποία οφείλεται στη δραστηριότητα και στην ευσέβεια μιας μονής. Και για δέστε εδώ, αυτά τα παιδάκια που έψαλαν τόσο ωραία, δεν σας θυμίζουν τα Ραγιαδόπουλα? Στο σχολείο τους αυτά τα παιδιά, σε εκείνο το βιβλίο το εκτροματικό που τους έδωσε το Υπουργείο, που το πληρώνουμε με τον ιδρώτα μας και επιγράφεται η γλώσσα μας, δεν έχει ούτε ένα παπά, δεν έχει ούτε ένα σταυρό, δεν έχει ούτε μια καμπανούλα. Έτσι αποξενώνονται τα παιδάκια από τις παραδόσεις. Τους ανασυνδέει όμως το μοναστήρι. Αν πάνε δε και στην πρώτη ηλικίου, μαθαίνουν ότι οι πρόγονοί μας ήταν οι μαϊμούδες και δεν ήταν ο Χριστός, δεν ήταν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι μας ενέπνευσαν τα ωραία ιδανικά. Έτσι λοιπόν ήρθε η εποχή να αναβιώσει και πάλι το μοναστήρι της Αγίας Φιλοθέης, να αναβιώσει το μοναστήρι του Αγίου Κοσμά, του Ετωλού, να αναβιώσουν τα μοναστήρια των Βραγιανών και τόσα άλλα. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή ας γονατίσουμε νοερά μπροστά σε εκείνους τους θλιβερούς υπερμάχους της Κωνσταντινούπολης. Δεν έσωσαν την πόλη. Η πόλη έπεσε. Δεν ξέρουμε ως πότε είναι θέλημα Θεού να είναι Τούρκα. Ας σταθούμε λοιπόν γονατιστοί μπροστά σε εκείνους, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τους προμάχους, μπροστά σε εκείνους που έπεσαν κάτω από τα τουρκικά μαρτύρια από την άρρωση του Κωνσταντινούπολης μέχρι το 1821. Μπροστά στον έφος των νεομαρτύρων, οι οποίοι με τα αίματά τους και με τη θυσία τους εξυγίασαν το έθνος. Και θα ήθελα αυτή τη στιγμή να με εξουσιοδοτήσετε και απευθυνόμενος προς το Σεβασμιότατο και ιδρυτή της Μονής των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, να του πω ότι το έθνος τον χρεώνει με ένα μεγάλο καθήκον. Να συνεχίσει ακριβώς την επιβίωση της εθνικής ιδέας και της Ορθοδόξου πίστεως μέσα σε εκείνα τα ωραία τύχη του μοναστηριού. Να μεταβληθεί το κάθε μοναστήρι και επομένως και το δικό σας μοναστήρι σε μία κυβωτό μέσα στην οποία θα επιβιώσει η Ορθοδοξία. Δεν ξέρουμε αν οι μέρες που έρχονται θα είναι καλύτερες ή χειρότερες. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι όταν φύγει ο Χριστός από την Ελλάδα και κάτσει ο Αντίχριστος και ο Διάβολος, οι μέρες θα είναι σκότος και κόλασης. Θα είμαι θα λοιπόν σεβασμιότατε στο πλευρό σας, σαν μοναστήρι ωραίο, ώστε όπως ακριβώς τα μοναστήρια του παρελθόντος διέσωσαν και τα εθνικά ιδανικά και την Ορθοδοξία, έτσι και εσείς με τη δύναμη του Θεού να προσφέρετε στην μάχη του έθνους τας πολυτίμους υπηρεσίας σας. Ας είναι λοιπόν αιωνία η μνήμη του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και όλων εκείνων των μεγάλων ηρώων, και ας προσέξουμε, εύκολα υπάρχουν κερκόπορτες, εύκολα χάνονται τα έθνη και δεν χάνονται από τα χρήματα. Χάνονται από τη διαφθορά τους, την αμαρτία τους και την ερωτοτροπία τους με τους αιρετικούς.